με τα σενάρια για το σχηματισμό παράνομης κυβέρνησης συνεργασίας στα κατεχόμενα να δίνουν και να παίρνουν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αποκαλύπτει. Και στην τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου συζητείται το προεδρικό σύστημα. Μπορεί να γίνει. Εμείς περάσαμε σε προεδρικό σύστημα. Από τώρα βλέπουμε τα ωφέλη του. Η δήλωση Τσαβούσοκλου του Ανατολού έρχεται ένα μόλις 24ωρο μετά το tweet του βουλευτή του ΑΚΕΠΕ Μπουρχάν Κουζού, ο οποίος υποστήριξε πως μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεραστεί το πρόβλημα των κυβερνήσεων συνασπισμού στο ψευδοκράτος. Στη Βόρεια Κύπρο υπάρχει δημοκρατική ωριμότητα, αλλά το σύστημα είναι περίπλοκο. Βεβαίως και είναι δημοκρατικό να υπάρχει δυνατότητα να δίνεται ψήφο σε υποψηφίους διαφόρων κομμάτων, αλλά είναι πολύ περίπλοκο και ακυρώνει την κομματική αλληλεγγύη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης από την Γενέβη τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι το Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο άρχισε να υποχωρεί ακόμη και από τις συγκλήσεις που είχαν επιτευχθεί. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα αποδεχθεί καμία λύση βασισμένη στη διζωνικότητα, στην ισότητα των δύο κοινοτήτων και ο λόγος είναι ότι κατ' εκείνους έχουν κράτος. Ο ελληνοκυπριακός τομέας μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άδικο τρόπο, η οικονομία τους είναι καλύτερη, έχουν τα νοσοκομεία τους, τα έχουν όλα και είναι καλύτερα σε σχέση με τον Βορρά. Με τον Τσαβούσογλου να καλεί τα κόμματα του ψευδοκράτους να αφήσουν στην άκρη δηλώσεις τύπου «Δεν μπαίνουμε σε συνασπισμό», ήδη Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, Κόμμα του Λαού και Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο σύμπραξης με το Κόμμα Εθνικής Ενότητας και τον Χουσέιν Οζγιουργιούν. Ο τουρκοκυπριακός τύπος βλέπει ως πιθανότερο σενάριο το σχηματισμό λεγόμενης κυβέρνησης με τη συνεργασία 4 από τα 6 κόμματα. Προς μια κυβέρνηση χωρίς το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, προτάσεις στο πρωτοσέλιδό της η Αφρίκα. Η Κύπρος κυκλοφορεί υπό τον τίτλο «Τρία κόμματα έκλεισαν την πόρτα στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας», ενώ η Γέννη Ντουζέν προτάσει «Τα μάτια στα 4 κόμματα». Προσωρινό.